Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Χανίων ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικού Σελήνου Δημήτρης Μπασιάς, όπου νοσηλευόταν μετά από τροχείο που είχε το βράδυ της Δευτέρας στα Χανιά. Το τροχείο σημειώθηκε επί της οδού Σολομού, όταν ο πρώην Δήμαρχος παρασύρθηκε από διερχόμενο μηχανάκι, με αποτέλεσμα να πέσει στο δόστρωμα σοβαρά τραυματισμένος. Ο οδηγός αμέσως μετά το ατύχημα εγκατέλειψε τον τραυματία. Ο άτυχος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες όμως των γιατρών, τα ξημερώματα άφησε τελευταία του πνοή. Είδα τον άνθρωπο μετά το ατύχημα, ήταν εξαπλωμένος κάθετα στο δρόμο και περίπου επί 20 λεπτά μετά ήρθε το 166 και πήρε σιωπηρά ούτε σιρήνες και έφυγε σιγά σιγά κάτω. Μετέπειτα ήρθε και η τροχιά. Την ίδια ώρα συγγενείς και φίλοι εκφράζουν τη θλίψη τους για το θάνατό του. Πραγματικά ο Δημήτρης ο Μπασιάς, εκτός από εξαιρετικός άνθρωπος, εκτός από καλός σε ό,τι έκαμε σαν δήμαρχος, στη δουλειά του στα ελληνικά ταχυδρομεία, ήταν πάνω απ' όλα μέσα στις υψηλές κεφαλές των Μπασιάδων που ένωνε το ΣΟΙ. Πάνω από πόσο συγγενής είσαι, έλεγε είναι Μπασιάς και έτρεχε. Είναι μια μεγάλη απώλεια, όχι μόνο για την οικογένεια των Μπασιάδων, αλλά για το Ανατολικό Σέλινο, για την κοινωνία μας, είτε στο ιατρικό κέντρο, είτε με ό,τι καταπιανότανε. Ήταν ένας άνθρωπος που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση από όλους μας για την προσφορά του. Και ως άριστος οικογενειάρχης και στον τόπο. Είτε μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρέτησε ως ο πρώτος δήμαρχος του Καποδιστριακού Δήμου Ανατολικού Σελήνου, με την οποία προσέφερε πολύ σημαντικό έργο με εντιμότητα, ζήλο, ενδιαφέρον και προσφορά, η οποία το έργο του σήμερα αναγνωρίζεται από όλους εμάς τους μεταγενέστερους. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους οι οποίοι συνείσφεραν τότε στο στήσιμο του Καποδίστρια σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης και είχε μια πολύ σημαντική συνεισφορά και με το χαρακτήρα του και με τις γνώσεις του αλλά και με τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα του Δήμου του. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι, οι οποίοι οδήγησαν την αυτοδιοίκηση σε ένα νέο πρότυπο και σε ένα νέο τρόπο λειτουργίας. Χωρίς τέλος, καταγράφει τη μακρά λίστα των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Κρήτη. Αυτό όμως που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις διοικητικές αρχές είναι ότι στις τελευταίες ώρες στα Χανιά σημειώθηκαν δύο τροχεία με παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού, εκ των οποίων το ένα κατέληξε θανατηφόρο. Είναι ντροπή να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα και να εγκαταλείπουμε τους ανθρώπους στην τύχη τους, τους οποίους εμείς χτυπήσαμε, χτυπούμε, γιατί αν μπορούσε να τον βοηθήσει στην αρχή, ίσως ο άνθρωπος σήμερα να ζούσε, να μην είχαμε αυτή την απώλεια. Θα παρακαλέσω τον δράστη ή όποιον γνωρίζει, έχει δει το παραμικρό, να βοηθήσει τον δράστη να παρουσιαστεί και να ομολογήσει την πράξη του, αλλά και όποιον έχει δει κάτι από το ζωή, να πάει να καταθέσει την αστυνομία. Κάτι πρέπει να γίνει με την ανευθυνότητα κάποιων οδηγών και παρακαλώ να παρουσιαστεί όποιος έκαμε το τροχαίο. Δεν μπορούμε να είμαστε ανεύθυνοι. Στον καθένα μπορεί να συμβεί. Πρέπει να παρουσιάσει, να έχει την ευθύνη να πει στο έκαμα. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα οδηγοί, οι οποίοι δυστυχώς είναι ασυνείδητοι και σε τέτοια συμβάντα δεν προσφέρουν ούτε καν τις πρώτες βοήθειες στα θύματά τους. Είναι θέματα της συμπεριφοράς μας, της οδηγικής ευρύτερα. Όπως υποστηρίζουν πάντως και κάτοικοι της οδού Σολομού, δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τροχαίο στο συγκεκριμένο δρόμο και μάλιστα με την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Εδώ πιο πάνω με το πεζοδρόμιο είναι πολύ επικίνδυνο που βάλανε το καινούριο πεζοδρόμιο και φράξανε το μικρό δρόμο, το μισό δρόμο τον φράξανε, γιατί είναι το χτίριο εκεί, αν το δείτε την παραφωνία που υπάρχει. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τον οδηγό του δικύκλου. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι στον ιερό ναό Πέτρου και Παύλου.